να βρίσκεται στην ηγεσία τη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδο και αυτό είναι ο Δημήτρη Καφαντάρη. Ε, καλησπέρα, κύριε Καφαντάρη. Καλησπέρα, κύριε Καφαντάρη. Καλησπέρα στου κρατέ του Μπέστ και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα τιμητική η απάντηση, εγώ θα πω, και η αναγνώριση τη δική σα θητεία, τη προηγούμενη θητεία στην ΚΕΔΕ από όλου τους συνέδρους και η εμπιστοσύνη που δείχνουν σε αυτή τη νέα θέση του Γενικού Γραμματέα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά όλου του συναδέλφους μου αυτοδικητικούς από όλη την Ελλάδα που για τρίτη συνεχόμενη θητεία. Με επιλέγουν να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, του αυτοδιοικητικού Πελοποννήσου που όλοι σύσσωμοι με στήριξαν. Και φυσικά ε, ξεκίνησαμε από προχθέ με τα νέα μου καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα, μια θέση ευθύνη. Ο Γενικό Γραμματέα, να ξέρετε, τη ΣΚΕΔΕ είναι αυτό που ουσιαστικά ε, έχει την αρμοδιότητα όλη τη διοίκηση. Για όλη τη χώρα, τα προγράμματα, τα νομοσχέδια, εκπροσωπήσει. Είναι μια πραγματικά Σημαντική, θα έλεγα, για μένα, ε, θέση και τιμή παράλληλα, και ευθύνη, mm -hmm. για να μπορέσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τη αυτοδιοίκηση, γιατί κάθε κυβέρνηση ξεκινά κάτι καινούριο. Yeah. Άρα, λοιπόν, τώρα έχουμε μια καινούργια κυβέρνηση, μια καινούργια διοίκηση στην ΚΕΔΕ, και άρα ξεκινάμε κάτι καινούργιο. Άρα, λοιπόν, ο δρόμος είναι ανοιχτό, οι προοπτικέ πάρα πολλέ και εγώ πρέπει να σταθώ στο ύψο των περιστάσεων, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι έχουν να γίνουν πάρα πολλά. Ε, συνεργαστήκατε και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργάστηκε και με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι είναι διαφορετικού είδου η πολιτική και το μείγμα που ακολουθείτε για την αυτοδίκηση. Καταρχήν, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με έναν κακό υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, με τον νόμο του Κλειστένη, που βλέπετε ακόμα και σήμερα τα αρνητικά αυτή τη εξέλιξη του εκλογικού συστήματο. Η νέα κυβέρνηση προσπαθεί τελευταίω τρει μήνε να διορθώσει ό,τι διορθώνεται. Δεν διορθώνονται όλα, δυστυχώ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά. Είχαμε όμω με τον κύριο Χαρίτση, θέλω να πω, μια πολύ καλή συνεργασία. Και ω Υπουργό Ανάπτυξη και ω Υπουργό Εξωτερικών. Προσπάθησε να κάνει αλλαγέ. Δεν τα κατάφερε στο μέγιστο βαθμό. έγινε κάποιε τροποποιήσει. Είχαμε το θέμα του Φιλόδημου που θερμοθετήθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο το ζητούσαμε ως αυτοδιοίκηση και πολλά έργα έχουν προχωρήσει. Θα πούμε και παρακάτω τι γίνεται. Αλλά να ξέρετε ότι και με τη νέα κυβέρνηση εμεί πρέπει να κοιτάζουμε τα συμφέροντα τη κοινωνία και τη αυτοδιοίκηση. Η κάθε κυβέρνηση θεωρεί την αυτοδιοίκηση ότι πάνω εκεί πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει. Εμείς πάντα πάμε με προτάσεις, με συγκεκριμένες θέσεις για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πείσουμε αυτό το οποίο ζητάει η κοινωνία και η αυτοδιοίκηση του σήμερα, μια ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν και με τη νέα κυβέρνηση, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Στερεκό, τον κύριο Λιβάνιο, τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα αυτοδιοίκηση. Είμαστε σε καθημερινή συνεργασία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το καινούργιο που έρχεται, που πρέπει να έρθει γρήγορα. Ναι, ποιο είναι αυτό, και τώρα το λέω γιατί η κυβέρνηση ήδη κάνει, ε... έχει δώσει κάποιε προεκτάσει γύρω από ένα νέο νομοσχέδιο. Καταρχήν, μιλάμε για, ένα, για μια διοικητική μεταρρύθμιση του κράτου, τη αυτοδιοίκηση, στον νέο κώδικα, το διαχωρισμό δηλαδή αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και κράτου, αλλά να ξέρω πολίτη που πάει και γιατί πάει και ποιο κάνει τι, να μην έχουμε Επικαλύψει αρμοδιότητε και παράλληλα μιλάμε για ένα νέο εκλογικό σύστημα. Mm -hmm. ε, μιλάμε για μια οικονομική ε, αυτοτέλεια η οποία προωθείται από την κυβέρνηση. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα διάλογο. ήδη εχθέ που πήγαμε προχθέ στο Υπουργείο Ιστορικών, είχα την τιμή να είμαι και εκεί και να έχουμε μια ιδιαίτερη συζήτηση με τον Υπουργό μετά, αφού έφυγε το Προεδρείο του ΣΚΕΔΕ, ε, γιατί είμαστε, είμαι ο άμεσο συνομιλητή του, ε, είναι ότι ξεκινάμε μια μεικτή επιτροπή. Ε, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε πάρα πολύ σύντομα όμως, δηλαδή με τη μεγάλο χρόνο, σε ένα νέο πλαίσιο διοίκηση των Δήμων, ε, έτσι ώστε να ξεφύγουν από το πρόβλημα της ακυβερνησίας, να μπούμε σε μια καινούργια μέρα, να σχεδιαστεί ένα νόμος μεταρρυθμιστικός που θα δίνει αρμοδιότητες και πόρους στην αυτοδιοίκηση, να ξεχωρίζει τα πράγματα και ουσιαστικά αυτό που εμείς λέγαμε πάντα είναι το πολύ απλό, να γίνουμε μια αυτοδιοίκηση, αυτοδιοίκηση. Και όχι η Γιατί κύριε κυρία το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, ε, η αυτοδιοίκηση σήμερα είναι αιτεροδιοίκηση. Δεν αυτοδιοικείται. Mm. Το Δημοτικό Συμβούλιο πολλέ φορέ δεν μπορεί να πάρει αποφάσει για να ελοπίσει. Πρέπει να πάρει εγκρίσει, ελέγχου. Έχουμε 15 ελεκτικού μηχανισμού. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά στον κόσμο. Είμαστε η τελευταία χώρα του πλανήτη Γη. Ναι, η Ευρώπη προχωρά και θα δεν είναι πίσω. Και ξαφνικά όμω το κράτο, να το πω έτσι πολύ απλά, θα βγάλει το μακρύ χέρι που έχει απλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, ε, είναι μια ακόμα ευκαιρία. Είμαστε σίγουροι ότι ο κ. Μητσοτάκης με και η Νέα Δημοκρατία ω κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφή ότι θέλει κάτι καινούριο, θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα. Εμεί τον εμπιστευόμαστε. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να δώσει μια νέα κίνηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η πλειοψηφία τη ΚΕΔΕ, σύγχρονη ισχυρή δήμη όπω είναι και ο συνδυασμό, πήρε μια μεγάλη πλειοψηφία. 65%. Αυτό είναι και μεγάλο φορτίο. Διότι προσδοκούν όλοι, όλοι οι αυτοδιοικητικοί ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε την πολιτική ηγεσία των ιστορικών, και των πρωθυπουργών τη χώρα mm -hmm. ότι κάτι καινούργιο πρέπει να γεννηθεί. Εμεί είμαστε έτοιμοι. Έχουμε έτοιμα και νομοσχέδια ακόμα σε αυτοδιοίκηση. Πρέπει όμως και η κυβέρνηση να καταλάβει ότι πρέπει πλέον σοβαρά να προσεγγίσει αυτό που λέμε τη μεταρρύθμιση. Είπατε για φιλόδημο νωρίτερα. Ε, ε, οι αναφορέ περί κατάργηση του φιλόδημου έχουν προξενήσει ανησυχία. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, θα έχουμε νέο πρόγραμμα ή άλλαξε ο Μαναλιό και φορέ θα έρουμε χαρτοαλλιό. Ε, Κι εμεί ακούσαμε στο συνέδριο τη ΚΕΔΕ πριν λίγε μέρε, ε, κύριε Γανενόπλη, από το στόμα του κυρίου ε, Θεοδωρικάκου ότι υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα μεταξύ τη δανειακή σήμανση που έχει υπογραφεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που είναι 135 εκατομμύρια ευρώ έναντι του 1,2 δι ενταγμένων έργων. Αυτό μα ξένιασε, θα έλεγα, δυσάρεστα. Από προχθέ έχουμε ξεκινήσει την κουβέντα με την κυβέρνηση να δούμε τελικά αν τελικά αυτό ισχύει, πόσο βάθο έχει φτάσει και τι μένει γενέστε. Αυτό που μπορώ να πω από το σταθμό σα προ όλου του είναι το εξή. Ότι ο φιλόδημο, δηλαδή τα έργα που έχουν ενταχθεί, θα συνεχίσουν την υλοποίησή του χωρί κανένα πρόβλημα. Η κυβέρνηση ε, έχει ήδη κουβεντιάσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να ε, από το 20 και μετά, για 4-4 χρόνια, με 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, να χρηματοδοτήσει έργα των Δήμων, δηλαδή ένα νέο πρόγραμμα. Το αν λέγεται φιλόδημο, το λέγεται αλλιώ, εμά ω αυτοδιοίκηση δεν μα ενδιαφέρει και πολύ. Μα ενδιαφέρει να γίνονται πράγματα. Άρα λοιπόν αυτό που, θα, που, βλέπω να ξεκινά είναι ένα νέο πρόγραμμα. Σε συνέχεια του φιλόδημου. Γιατί τα έργα αυτά που έχουν ήδη ενταχθεί και είναι υπό ένταξη, κύριε Γαλανόπουλο, είναι έργα του φιλόδημου. Mm. Φιλόδημου 1, προσέξτε. Όχι φιλόδημου 2. Mm. Το 2 είναι από, από εθνικού πόρου και προχωρά κανονικά. Το 1 ήταν από, δανειο, από δάνειο από Τράπεζα. Άρα λοιπόν εκεί εστιάζει το πρόγραμμα τα μεγάλα έργα. Όπου θα έχουμε και το ΠΕΠ, τα ΠΕΠ, περιφερειακά που θα μπουν κάποια τα οποία μπορούν να χωρέσουν. Αλλά θα μπουν και στο νέο πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει. Την Δετάρτη το πρωί έχουμε διοικητικό συμβούλιο. Έχουμε καλέσει λοιπόν τον κύριο Λιβάνιο που θα είναι εκεί για να γίνει μια κουβέντα με τι παρατάξει και με την αυτοδιοίκηση, πλέον με συγκεκριμένα στοιχεία για το τι με γεννά και τι γίνεται παρακάτω. Και πιστεύω ότι όλα πάνε καλά. Να μην με έχει καμία ανησυχία οι εργολάβοι ε, και οι δήμαρχοι που ανησυχούν, γιατί ξέρετε, την πρώτη μέρα που ακούστηκε αυτό Καναλό, πριν, και δεν έκανα λόγο, πριν ένα δήμαρχο μου λέει ο εργολάβο. Που έχει πάρει τον διαγωνισμό, δεν υπογράφει τη σύμβαση. Τι κάνουμε. Και βγήκαμε επιθετικά με ανακοινώσει ώστε να καταλάβουν ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι μια τεχνική διαδικασία. Ο υπουργό αναφέρει ότι ε, δεν υπάρχουν χρήματα για, τον, για το 20. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει ανακοινώσει και ο υπουργό λέει κάτι άλλο. Εμεί αυτό που θέλουμε είναι ένα πράγμα. Τα έργα να γίνουν γρήγορα, να έχουμε και νέο πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση, όπω το έχουν υποσχεθεί όλοι έτσι ώστε σιγά σιγά να ξεκολλάει η ανάπτυξη τη περιφέρεια. Η βασική στόχοι από εδώ και πέρα έτσι κλείνοντα. Ε, καταρχήν θα πρέπει να γίνουμε μια αυτοδιοίκηση πιο λειτουργική. Πιο σύγχρονη. Ήδη με τον νέο πρόεδρο, του κύριο Παστεργίου, που ξέρει πάρα πολύ καλά, που είναι και άνθρωπο τη τεχνολογία. Mm -hmm. ε, πάμε να μπούμε σε ένα νέο βηματισμό. Ε, το 5G, όπω ακούγεται, που στην Καλαμάτα ε, απερίφθηκε, θεωρώ κακό, διότι υπάρχει τεράστια διασφήμιση. Όλοι οι Δήμαρχοι από όλη τη χώρα με ρωτούν στην ΚΕΔΕ τι ακριβώ γίνεται. Διότι είχε φτάσει να είναι μπροστά. Τώρα θα πάει πίσω. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε. Γιατί η τεχνολογία, οι νέε εξελίξει, τα νέα δεδομένα πλέον στη ζωή μα. Άρα λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε μια σύγχρονη ψηφιακή αυτοδιοίκηση. Κοντά στον πολίτη για τον πολίτη. Εμεί είμαστε εδώ λοιπόν και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτε μου στην ΚΕΔΕ για να δημιουργήσουμε την αυτοδιοίκηση του αύριο. Και προσέξτε, εμεί διεκδικούμε. Οι κυβερνήσει νομοθετούν. Δηλαδή, η δεν, δεν νομοθετεί για την αυτοδιοίκηση. Και δεν πηγαίνει προτάσει, ολοκληρωμένε, τεκμηρωμένε και ε, δίνει την πάσα, θα έλεγα, στο, στον κάθε κυβέρνηση να νομοθετήσει. Γιατί, Γιατί του τους λέμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι μοχλό ανάπτυξη. Είναι ένα θεσμό που μπορεί να δώσει ε, προώθηση σε έναν τόπο. Και η χώρα μα, κύριε Καναδά, ειδικά σήμερα που βγαίνει σιγά-σιγά από το σκοτάδι στο φω, χρειάζεται μια ισχυρή αυτοδιοίκηση για να μπορέσει να δημιουργήσει ανάπτυξη και